Επίσημη πρώτη σήμερα για το σύστημα φωτοεπισήμανσης, το οποίο μπήκε σε πιλωτική εφαρμογή. Σε πρώτη φάση λειτουργούν 4 σταθερές κάμερες στην διασταύρωση της λεωφόρου Δημοσένη Σεβέρη με Γρυβαδιγενή στη Λευκοσία και 4 κινητές. Για να εργοποιηθεί μάλλον το σύστημα, πρέπει είτε να είναι παραβίαση του κόκκινου, είτε της λευκής γραμμής, είτε ταχύτητας. Εάν ισχύει ένα από αυτά τα τρία, τότε πάνω στη φωτογραφία θα ελέγχει ο λειτουργός εάν κάποιος οδηγεί με κινητό, αν δεν φορεί ζώνη, αν δεν φορεί κράνος κτλ. Μέχρι τις 11 το πρωί, οι σταθερές κάμερες κατέγραψαν 286 τροχές παραβάσεις, ενώ οι κινητές 209. Με τους 495 παραβάτες οδηγούς να λαμβάνουν σε αυτό το δοκιμαστικό στάδιο συστημένη προειδοποιητική επιστολή, αφού τα εξώδικα πρόστιμα θα αρχίσουν να μοιράζονται από την 1η Ιανουαρίου 2022. Όταν γίνεται καταγγελία, όταν γίνεται η φωτογράφηση, αμέσως θολώνεις και αγραφείται δηλαδή οτιδήποτε άλλον υπάρχει στη φωτογραφία και μένει μόνο ο οδηγός που καταγγέλλεται. Όσοι οδηγοί παραβιάζουν τον κόκκινο σηματοδότη θα εισπράττουν εξώδικο 300 ευρώ. Ενώ για τη γραμμή στάσης, που είναι και η πιο συνηθισμένη παράβαση, το εξώδικο ανέρχεται στα 25 ευρώ. Και για το όριο ταχύτητα, τα πρόστιμα κυμαίνονται ανάλογα με την παράβαση. Αν είναι το πράσινο, τότε βεβαίως στηρίζεις τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ή αν ξεκινήσεις με πράσινο και μετά μπει το κόκκινο, όπως είσαι στη διασταύρωση, δεν ισχύει καταγγελία. Σε περίπου 3 μήνες, σαμπού στους κυπριακούς δρόμους άλλες 36 κάμερες, 16 κινητές και 20 σταθερές. Ενώ η σύμβαση προνοεί συνολικά 90 σταθερές κάμερες σε 30 διαφορετικές τοποθεσίες Παγκύπρια και 20 κινητές κάμερες για την κάλυψη των μελανών σημείων στο οδικό δίκτυο. Καλά που είχαμε ασύν και βαλασίν για να προσέχουν και οι άλλοι οι οδηγοί φυσικά. Και βλέπω ότι επειδή δουλεύω κοντά με, ότι προσέχουν λίγο παραπάνω τώρα, είμαστε λίγο πιο συνειδητοί να σου πω την αλήθεια. Όχι, είναι να κάνουμε χειρότερα. Είναι πιο επικίνδυνοι οδηγοί. Οι κινητές κάμερες θα καταγράφουν παραβάσεις μόνο του ορίου ταχύτητας, ενώ τα σημεία που θα τοποθετούνται θα αποφασίζονται από την τροχιά χωρίς να το γνωρίζουν εκ των προτέρων οι οδηγοί.